Η πόλη της Καρδίτσας έκανε επιτροπές σε δύο περιοχές. Τις Καμινάδες, που έρχομαι εγώ σαν αντιπρόσωπος, και στον Αλιάκ Μαχαλά. Αυτό που καταφέραμε, βασικά να πω αρχικά ότι χάρηκα πάρα πολύ όταν κληθήκαμε σήμερα εδώ, γιατί θα υπάρχει ένας συντονισμός και μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα. Γιατί όπως είπε και ο Γιάννης πιο πριν, η αποζημίωση που θα πάρουμε θα είναι στο ύψος του 55%. Και αυτό σε βάθος τετραετίας. Αν δεν συντονιστούμε λοιπόν, εμείς ζητήσαμε και μάλιστα πήγαμε και στην περιφέρεια, πήγαμε και σε δήμους, γίνανε δημοτικά συμβούλια, συμφωνήσαν, ναι, όλα ωραία. Μας χτύπησαν και το χέρι στην πλάτη, όλα οκ, okay, μαζί σας θα είμαστε. Ότι η αποζημίωση θα είναι 100%. Κάτι το οποίο, και μάλιστα με το ΦΕΚ που βγήκε, με τη βούλα πλέον δεν θα γίνει. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας, εγώ αυτό που έχω μάθει είναι ότι η ισχύ εν τη ενώση, ότι η δύναμη βρίσκεται στην ένωση. Οπότε, μαζεμένοι όλοι μαζί και κάνοντας αυτό το συλλαλητήριο, που συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι περισσότεροι, θα είναι ένας τρόπος που θα πιέσουμε την κυβέρνηση και την όποια κυβέρνηση, δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα είναι Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι ποιος θα είναι, αλλά μας έχουν πνίξει, μας έχουν κάψει. Δεν υπάρχει αντισεισμική θωράκιση, πέφτουν σπίτια, σχολεία. Δεν μπορούμε εμείς να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να διεκδικήσουμε και αυτά που είναι δεδομένα στη ζωή μας. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι. Θα έπρεπε. Δεν παρασιτούμε. Δεν ζητάμε τίποτα. Δεν είμαστε ζητιάνοι. Ζητάμε τις ζωές μας πίσω. Μια χαρά ήμασταν. Είχαμε την πόλη μας, είχαμε τα σπίτια μας, τα υπόγειά μας, την κατάδια μας. Και ξαφνικά γίνεται μια πλημμύρα λόγω ανευθυνότητας. Και όχι μόνο ανευθυνότητας, έχουν τις ευθύνες τους βασικά. Και μένουμε πνιγμένοι. Πετάξαμε τις ζωές μας στα σκουπίδια. Κυριολεκτικά, η πόλη για μέρες, χωρίς ρεύμα κλπ. Ήταν μια πόλη φάντασμα. Αυτό, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι και να κάτσουμε τα χέρια σταυρωμένα και να πούμε δεν θα κάνουμε τίποτα. Και στην Αθήνα θα κατέβουμε και όπως κάναμε και το συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, μαζεύτηκαν 2.500 άτομα και αυτό είδανε και φοβήθηκαν και λένε, «Οπ, τι γίνεται, δεν μπορούμε να τους κλείσουμε τόσο εύκολα το στόμα, ας δώσουμε για αρχή 600, ας δώσουμε στις επιχειρήσεις τις 8.000, εντάξει μωρέ, θα τους κλείσουμε το στόμα και εκφέρνανε γύρω-γύρω στις γειτονιές για να πούν ότι εντάξει, θα σε βολέψουμε και σένα, θα σε βολέψουμε και σένα, κάτι θα κάνουμε. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Το να προσπαθούν να κάνουν το διέρη και βασίλευε. Δηλαδή να μας βάζουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το αν πήρε από κατάσταση αυτός που ήταν στον τρίτο και δεν πλημμύρισε και ο άλλος με το ισόγειο πλημμύρισε, αλλά πήρε πολύ λιγότερα. Όχι, δεν γίνεται μια επιπεδοποίηση και να υπάρχουν να μην υπάρχει ούτε με έλεγχο, ούτε με τίποτα, οι αποζημιώσεις. Υπάρχει ζήτημα ακόμη. Και έχει περάσει ένας χρόνος στην Καρδίτσα, έτσι. Δεν μιλάμε για χρόνια. Για πρόσφατο. Έχει περάσει ένας χρόνος. Και εμείς είμαστε ακόμη με τις λάσπες στα σπίτια. Βγήκα προχτές, γιατί είχαμε σύσκεψη με την Επιτροπή στις Καμινάδες και βγήκαμε να ενημερώσουμε πόρτα την πόρτα. Γιατί έτσι γίνεται η δουλειά. Άμα δεν πας από σπίτι σε σπίτι, να μιλήσεις με τους ανθρώπους, να δεις η γειτονιά τι γίνεται, πώς πάει, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Οι άνθρωποι μου δείχναν το σπίτι τους ακόμα. Ότι να, μέχρι. Ναι, ευχαριστώ. Ότι μέχρι εκεί έχει φτάσει η λάσπη και ακόμα φτιάχνουμε και βγάζει νερό από κάτω. Ή με το που έγινε ο σεισμός στο Δαμάσι, κουνηθήκαμε κι εμείς. Είχαμε πρόβλημα στο Παλαμά. Τα παιδιά πάνε σε λιώμενο σχολείο, το οποίο δεν είχε και ρεύμα. Και δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι στις ζωές μας και να καθόμαστε στους καναπέδες και να παρατηρούμε. Δηλαδή, από σεβασμό στη ζωή μας, πρέπει να βγούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Να φωνάξουμε. Εμείς βγήκαμε μια φορά στην πόλη μας. Θα κατεβούμε και εδώ. Αυτή είναι η εμπειρία μου λοιπόν από την Καρδίτσα. Απελπισμένη. Δεν μπορώ άλλο δηλαδή να μένω με τα χέρια σταυρωμένα. Ειλικρινά. Με κούρασε αυτό το πράγμα και να είμαστε ένα χρόνο μετά και ακόμα να μας τάζουν και να χτυπάνε πλάτες. Όχι. Εγώ δεν το δέχομαι. Αλήθεια.